Καλωσορίζω την κυρία Γλυκερία Καλφακάκου. Τώρα εδώ μου γράφουν την. Καλλιτεχνικό μου είναι Ρία. Ρία Καλφακάκου. Δεν ναι. πειράζει, πλάκα. Να ρωτήσω, όχι, μεταξύ βαρύ και αυτό είναι θέμα, γιατί είναι πώς θα είστε γραμμένοι στο ψηφοδέλτιο, εμείς σας αδικήσω. Θα γραφτώ Γλυκερία έτσι. Σε παρένθεση Ρία. Έτσι. Πάντα έτσι, γιατί ναι. όλοι με ξέρουν Ρία. Και... Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικών μηχανικών, αναπηθήτα κτλ. Καθηγήτρια Α, όχι αναπληρώτρια. Αλλά είστε επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, παραμένετε, έτσι δεν είναι, φυσικά, στη Θεσσαλονίκη μας και να πάμε μετά στον κύριο Αναστάσιο Τελίδη, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για Δράσεις Παιδείας, σωστό. Όχι. Όχι. Καλησπέρα. Βλέπω είναι προεκλογικές και σημειώσεις στη ΒΙΕΚΑ. Το λέει ιδιότητες, προσπαθεί. Όχι, δεν ναι. είναι η προηγούμενη ιδιότητά μου. Τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, για να το διορθώσουμε. Για να το διορθώσουμε. Ήμουν ναι, το τι ήσασταν όμως, ναι, δεν θα κάνουμε μαθήματα ιστορίας τώρα. Έτσι επικαιρότητας πρέπει να κάνουμε και κοιτάξουμε μπροστά. Λοιπόν, ο κύριος Τελίδης, δημοτικός σύμβουλος. Θα πούμε πολλά για όλους. Και φυσικά ο κύριος Μιχάλης Κωνσταντινίδης, δημοτικός σύμβουλος και ησυχάζει το κεφάλι μου. Εντάξει, πέρα από δικηγόρος. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντινίδη, τι κάνετε. Καλησπέρα, όλα είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τώρα να το πάω από πλευράς διοίκησης, κύριε Τελίδη. Σωστό είναι αυτό τώρα ή μήπως είναι λάθος κι αυτό. Όχι, όχι, είμαστε διοίκηση. Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε γιατί το ρωτάω. Λοιπόν, τον 8ο του 19 πάμε, συνεχίζουμε έτσι. Έτσι, γιατί στο μεταξύ έχουμε δημοτικές εκλογές, οπότε λίγο πολύ κάνετε τις ανατροπές. Δεν αφορά το σχόλιο πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν με αφορά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είστε πιο σταθερός πολιτικά, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, ναι. Τι, συγγνώμη λίγο, θα βγάλουμε είδηση. Όχι, okay. Ναι. Λοιπόν, αυτό εννοούσα. Κύριε Τελίδη, δύο συνεδριάσεις δεν έγιναν λόγω έλλειψης των συναδέλφων σας, δηλαδή του αριθμού που απαιτείται για να μπορείτε να κάνετε μία συνεδρίαση. Δεν ακούστηκε καλά, δεν χτύπησε καλά στον κόσμο. Και δεν είναι θετικό έως, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Ναι. Είναι γεγονός. Το πάω λίγο πιο γενικά. Ότι, όχι, εγώ θα το πω έτσι όπως είναι ναι. επίσης πράγμαση, επειδή και δίπλα οι συνάδελφοι πραγματικά και ο Μιχάλης και η Ρία, οι οποίοι είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχουν ενεργά και αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να το ψάξει πολύ. Μπορεί να ανοίξει απλά τον δέκτη του στην TV100 κάθε mm-hmm. Δευτέρα. Είναι πάρα πολύ ατυχές, καταρχάς σε μια περίοδο όπου πραγματικά βάλλονται οι θεσμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η κεντρική πολιτική για την ποιότητα του πολιτικού δυναμικού, αυτό το πολιτικό δυναμικό να επιβεβαιώνει όλους αυτούς που μας απαξιώνουν. Δεν γίνεται να έχεις διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών σου, να έχεις εκλεγεί και να μην έρχεσαι. Και πόσο μάλλον να μην έρχεσαι, επειδή βρίσκεται σε κάποια προεκλογική εκστρατεία, σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Θα αντιλαμβανόμουν και σίγουρα αντιλαμβάνουμε μάλλον τα προβλήματα, τα εργασιακά κάποιων συναδέλφων, αλλά δεν γίνεται πάνω από το μισό συμβούλιο ξαφνικά προεκλογικά να μην μπορεί να προσέλθει για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις. Και να το ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι από την προηγούμενη μέρα ότι δεν πρόκειται να γίνει συνεδριάση την επόμενη. Σας λέω, είναι μια η πρόβλεψη ήταν αυτό. Ήταν, ναι. Είναι μια διάσταση πραγματική και αυτό όμως αναδεικνύει και το εξής, ότι σήμερα μια περίοδο προεκλογική πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ πώς όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν για διάφορους λόγους ναι. να συμμετέχουν και να εκλεγούν μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες και στις ευθύνες που έχει ένα δημοτικό συμβούλιο που πραγματικά είναι διαχειριστικές, λειτουργικές, σίγουρα πολιτικές και απαιτούν πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Καλφακάκο, ένα πρώτο σχόλιο γιατί θέλω να περάσω μετά λίγο στο σοβαρότερο των θεμάτων. Αλλά ναι, θέλω και τη δική σα εκτίμηση. Βεβαίως. Ένα είναι, ναι. το έχω πει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο τρίμηνο, mm-hmm. ότι επειδή αρχίζουμε να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έλεγα τότε πριν 2-3 μήνες, δεν σημαίνει ότι η πόλη πρέπει να μείνει ακυβέρνητη για 7-8 μήνες. Διότι όταν το έλεγα το Γενάρη, mm-hmm. μέχρι τον Αύγουστο ήταν πολύ. Όχι μόνο να μείνει ακυβέρνητη, αλλά να σταματήσουν όλα τα έργα, οι παρεμβάσεις, αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Άρα λέω ότι παρόλη την συμμετοχή πολλών από εδώ στην προεκλογική εκστρατεία που θα τους δημιουργήσει άλλες υποχρεώσεις ή τη μη συμμετοχή κάποιων που θα πάνε σπίτι τους την επόμενη μέρα, αλλά θα παραμείνουν για 6 μήνες δημοτικοί σύμβουλοι, οφείλουν απέναντι στην πόλη, απέναντι σε αυτούς που τους εξέλεξαν για αυτά τα 5 χρόνια, να είναι ενεργή και το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, τρίμηνο, οποιοδήποτε, ώστε να μην θεωρούμε ότι κάποιες εκλογές παραλύουν είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε επίπεδο δήμου, είτε σε. Να μην παραλύει αυτό που λέμε το κράτος, το οποίο το έχουν λύσει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δηλαδή, τα θέματα τα οποία είναι προς επίλυση είναι ανεξάρτητα από το ποιος θα βγει ο επόμενος mm-hmm. δήμαρχος. Και επίσης να πω κάτι, ότι όπως είπε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τελίδη, γιατί πραγματικά οι τρεις τουλάχιστον εδώ είμαστε συνεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ σήμερα, που είμαι και εγώ υποψήφια έτσι, και διεκδικώ την ψήφο των πολιτών, σήμερα ήμουν 11-2 στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
και 2 με 3 στην Επιτροπή την Οικονομική. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα 2 ώρες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΘΕ και άλλες 2 ώρες ή 2,5 ήταν παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής. Αυτά δεν μου προσφέρανε ψήφους. Εκεί σε αυτό το περιβάλλον είναι διαφορετικές όπως ξέρουμε όλοι. Όχι, είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχετε. Επειδή σας εξέλεξε εγώ την προηγούμενη φορά. Αυτό ναι. Που θεωρώ ότι είναι καθήκον να κάνω. Ναι. Δηλαδή να χάσω. Να δώσω αυτές τις ώρες από το χρόνο μου για το καλό της πόλης και να τις χάσω από την προεκλογική μου εκστρασία. Κύριε Κωνσταντινίδη, το δικό σας σχόλιο. Κύριε Κρίνη, όποιος παρακολουθεί έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω και όχι και κάθε συνεδρίαση, αλλά όποιος έχει μια επαφή με το τι διαμείβεται εκεί, γνωρίζετε αρκετές φορές τα θέματα, η συζήτηση και η γενικότερη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου οδηγεί τα πράγματα στο να φτάνουμε και 1 και 2 ώρες το βράδυ κτλ. Είναι καμιά φορά οι συνεδρίασεις επίπονες. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει ότι οι εκλεγμένοι εδώ έχουν αναλάβει αυτήν την υποχρέωση πρώτα και κύρια και απέναντι στον νόμο και απέναντι στο λαό της πόλης, εν πάση περιπτώσει να ανταποκρίνονται σε κάποια είδους τέτοια ζητήματα. Επομένως είναι γνωστό νομίζω σε όλους τους εκλεγμένους ότι έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Έχω και εγώ την αίσθηση και συμμερίζομαι αυτό που λένε και οι συνάδελφοι εδώ και είπατε και εσείς ότι εδώ έχει παίξει ένα ρόλο αυτό το προεκλογικό του κλίμα κτλ. Διάφοροι μάλλον δεν έχουν αποφασίσει πού θα συμμετάσχουν, διάφοροι μάλλον έχουν επιφυλάξεις, διάφοροι μάλλον μπερδεύονται, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς πού μπορεί να οφείλεται. Μπορώ να καταλάβω μεμονωμένα κάποιον, γιατί και σε μένα έχει συμβεί. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι εξαιρετικά πιεστικές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δυσκολίες τέτοιες. Αλλά όντως αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι ξεπερνάει τέτοιου είδους ζητήματα. Δηλαδή νομίζω ότι για κάποιους είναι ίσως και συνειδητό με έναν τρόπο. Να ξεκινήσω ανάποδα το πάνελ. Κύριε Κωνσταντινίδη, παρακαλώ. Υπάρχει και η συγκυρία, δεν ξέρω αν είναι συγκυρία ή αν ήταν τώρα προγραμματισμένα, αλλά περνάνε πολύ σοβαρά θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ισχύει. Το πολεοδομικό, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, οι συμβασιούχοι με όλα όσα έγιναν. Ναι. Δεν είναι θέματα. Το ένα πεζοδρομίσιο μείωχε ένα δρόμο ή τα τραπεζοκαθίσματα που είναι ένα εξαιρετικά πιο σοβαρό θέμα. Βέβαια. Και είναι σε μια στιγμή που θεωρητικά και πρακτικά από ό,τι φαίνεται είναι αποδυναμωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω των εκλογών. Και αυτό ισχύει. Μήπως θα πρέπει να έχουν γίνει λίγο πιο νωρίς. Δεν διαφωνώ σχεδόν σε τίποτα από όσα λέτε. Το μόνο το οποίο ισχύει αντικειμενικά πέρα από το τι νομίζουμε είναι ότι λόγω των εκλογών υπάρχει μια προθεσμία συγκεκριμένη για κανονιστικού τύπου αποφάσεις, η οποία είναι ένας μήνας πριν τις εκλογές. Άρα. Με μία έννοια, φαντάζομαι και σε άλλα δημοτικά συμβούλια στριμώχνονται ζητήματα επίγοντα ή όχι. Έχω βέβαια και μία αίσθηση, η οποία είναι περισσότερο πολιτική εκτίμηση, ότι κάνει μια προσπάθεια και η διοίκηση, τέλος πάντων, να λήξει ή να ολοκληρώσει στο κομμάτι που την αφορά διάφορα τέτοιου είδους κανονιστικού χαρακτήρα θέματα. Παίζει και αυτό το ρόλο του δηλαδή. Δεν αφήνει κάποια ζητήματα να λυθούν από την επόμενη διοίκηση κτλ. Με αποτέλεσμα τώρα και αυτό να παίζει ένα ρόλο και στην επιβάρυνση, έτσι, πώς να το πούμε τώρα, της θεματολογίας κτλ. Και να δημιουργεί και προβλήματα, αλλά παραλαμβάνω, εδώ έχει να κάνει πρώτα και κύρια με το μήνα, ας πούμε, που θέτει ο νόμος, σε ό,τι έχει να κάνει τα κανονιστικά. Κύριε Καλφάκα, θέλω το ίδιο για ένα σχόλιο για τη σοβαρότητα των θεμάτων. Υπάρχουν θέματα από αυτά, πολύ σωστά τα αναφέρατε, ότι είναι πολύ σοβαρά, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Παράδειγμα, το Γενικό Πολεοδομικό, το οποίο το ψηφίσαμε πέρσι, να υπενθυμίσω, απλώς ήταν κάποιες αλλαγές και κάποιες προσθέσεις τώρα, μπορούσαν να είχαν γίνει λίγο νωρίτερα. Ένα σοβαρό θέμα που θα μπει στην επόμενη, στη μεθεπόμενη συνεδρία, είναι το θέμα του σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επίσης, πολύ σοβαρό για την πόλη. Το έχω ερώτηση μετά, γι' αυτό δεν το. Ναι, το αναφέρω. Ναι, ναι, καλά κάνετε. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να είχε πάει νωρίτερα, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχο σχέδιο για την ανάπλαση. Παράδειγμα. Οι 192 συμβασιούχοι, επίσης, που ήταν πολύ σοβαρό θέμα. Προέκυψε και αυτό λόγω της δικαστικής απόφασης που τους δικαίωνε και άρα το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει αν θα κάνει ή μάλλον αν θα συνεχίσει την έφεση που είχε κάνει ή όπως ευτυχώς αποφασίσαμε θα αποσύρει αυτή την έφεση. Σε αυτό το θέμα παρόλο που ήταν πολύ σοβαρό και μας επί 2 συνεδριάσεις σχεδόν μιλούσαμε από 6 ώρες τη φορά για αυτό το θέμα
δεν φταίει κανείς, ούτε η διοίκηση, ούτε η δημοτική σύμβουλη, που δεν έγινε νωρίτερα, διότι τώρα προέκυψε. Θέλω να πω ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Mm-hmm. Κάποια που καθυστέρησαν κακώς και μπορούσαν να έχουν έρθει νωρίτερα. Και κάποια που προέκυψαν. Κάποια που προέκυψαν και δεν είναι σωστό να τα αφήσει η διοίκηση. Κύριε Τελίδη. Εκτιμώ ότι πάντα υπήρχαν κορυφαία ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις βλέπουμε έναν ίστρο στην παραγωγή πολιτικής και έργου. Αλλά αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Πρώτον, στη συγκυρία πραγματικά, δηλαδή η αναφορά για το Γενικό Πολεοδομικό που έκανε η κυρία Γκαλφακάκου. Πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε το 2012 και ενώ τα παραδοτέα τα παραλαμβάναμε, είχαμε τρεις τροποποιήσεις νόμου. Επιστρέφουμε στη μελετητική ομάδα, έπρεπε να τροποποιήσουμε συμβάσεις, προβλέψεις, μελέτες, τις προμελέτες, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η δεύτερη διάσταση όμως που θέτουμε και το συζητήσαμε και σαν διοίκηση και καταλήξαμε σε μια απόφαση, θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς να κάνουμε μια διαλογή θεμάτων και να πούμε κάποια ζητήματα που πραγματικά έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα να πάνε στην επόμενη διοίκηση, ειδικά αυτά που είναι κανονιστικού περιεχομένου. Εκτιμήσαμε καταρχάς με το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος ότι είμαστε διοίκηση μέχρι τον Αύγουστο και ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι βέβαια πολιτική εκτίμηση, αλλά πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθούμε, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με τη σύνθεσή του εξαιτίας της πρώτης εφαρμογής της απλής αναλογικής, το τονίζω της πρώτης γιατί δεν θεωρώ ότι είναι αρνητική η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι εξαιτίας λοιπόν αυτής της πρώτης εφαρμογής θα έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα λειτουργικά. Και αυτό θα οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα ακόμα και σήμερα στο αιρετό προσωπικό, έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνίες και να απογαλακτιστούμε από τα κάθε είδους συμφέροντα που μπορούν να προσπαθούν να πιέσουν μια ομάδα 2, 3, 5 δημοτικών συμβούλων, που θα είναι πολύ σπουδαία την επόμενη μέρα και θα μπορεί να εκβιάζει καταστάσεις και να αλλάζει πραγματικά τις αποφάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι για το καλό της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε πραγματικά το τελευταίο διάστημα, νομίζω μετά από το Σεπτέμβρη φάνηκε, στο ξεκαθάρισμα πάρα πολλών υποθέσεων, γιατί δεν θα θέλαμε να αφήσουμε την μπουγάδα στην επόμενη διοίκηση. Mm-hmm. Κύριε Γκαλφακάκου, σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πέρασε το θέμα του ΠΑΟΚ. Το λέω πολύ γενικά. Τι ακριβώς πέρασε, τι αφορά. Και το θέμα του ΠΑΟΚ, το λέω αυτό γιατί αυτά ήταν και τα θέματα τα οποία είχαμε πολύ χρόνο συζήτηση. Γι' αυτό κάναμε και τρεις ώρες. Συνήθως τελειώνει πιο γρήγορα η Επιτροπή. Σκεφτείτε να έχει κάμερες. Σκεφτείτε να έχει και κάμερες. Τότε θα ήταν 8 ώρες, δεν θα ήταν 3 ώρες. Νυχτή ήταν αυτό. Είναι λίγα όμως τα μέλη εκεί πέρα, όσοι κάμερες έχει. Ναι, είμαστε λίγοι, αλλά δεν έχει και κάμερες. Μιχάλη, παίζει ρόλο. Λοιπόν, πάμε, κύριε Καπιτάνη. Στο θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ ήταν με κάποιες, όχι καταγεγραμμένες, κυρίως ακούστηκε ότι επειδή θα ξανασυζητηθεί, δεν τελειώνει το θέμα εδώ και θα υπάρχουν και διαβούλευση και καινούργια σχέδια που θα έρθουν. Αυτό που πέρασε τι είναι το σχέδιο? Αυτό που πέρασε είναι ότι καταρχήν δεχόμαστε το σχέδιο, το ειδικό χωρικό σχέδιο που έχει έρθει από τον ΠΑΟΚ. Το οποίο περιλαμβάνει. Μπορεί να πούμε λεπτομέρειες. Δηλαδή πέρα από το χώρο του γηπέδου και τον χώρο που έδωσε ο κύριος Καμένος ως τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όλο το χώρο, ανάπλαση του χώρου, η πρόθεση, αν θα γίνει έτσι, είναι ότι θα γίνει όχι απλώς ένα γήπεδο. Αυτό μας είπε μάλιστα και ένας εκπρόσωπος από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι απλώς ένα γήπεδο, αλλά ο υπόλοιπος, ο περιβάλλον χώρος, να το πω έτσι, θα γίνει προς όφελος της πόλης και της γειτονιάς. Και επίσης και το ίδιο το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα πάψει να είναι αποκλειστικά και μόνο για αγώνες και θα είναι ένας χώρος που θα φιλοξενεί και άλλα γεγονότα, παραδείγματος χάρη πολιτιστικές δραστηριότητες. Ναι, πολύ συνοπτικά. Ο κενός χώρος από πάνω που είναι ο αύριος χώρος της Αλάνας, να το πω τώρα έτσι, το κολυμπητήριο, αυτά παραμένουν? Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είναι μέσα στη διαβούλευση και είναι αυτό που λέμε ότι αυτά τα σοβαρά θέματα δεν τελειώνουν. Έχει υπογειοποίηση δρόμων τη κλειάμψη τη Μικρασία. Δεν έχουν τελειώσει αυτά τα θέματα. Πώς? Δεν έχουν τελειώσει αυτά. Δεν έχουν τελειώσει. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε ως Δήμος όμως σε αυτή την ιστορία. Φυσικά, τώρα για την ευρύτερη περιοχή. Όχι μόνο, μην μείνουμε μόνο στο γήπεδο. Όχι, έχετε δίκιο. Και εγώ που είμαι και τον δηλώνω συνέχεια, γι' αυτό δεν το λέω τώρα. Είμαι ΠΑΟΚ και περιμένω να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν είμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να γίνει το έργο. Όχι, λέω. Που είμαι, για την Κυριακή έχω κανονίσει εκδρομή. Ναι. Βάζω την πόλη πάνω από την ομάδα μου. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εάν σε κάποιο σημείο η πρόταση από το ειδικό χωρικό σχέδιο του ΠΑΟΚ δεν με βρίσκει σύμφωνη ότι είναι προς όφελος της γειτονιάς, της Τούμπας, της πόλης γενικότερα, του Πρασίνου, του Κολυμβητηρίου κλπ. Εγώ θα πάω απέναντι. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, και εσείς μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δώστε μας και εσείς την. Ναι. Το ρεπορτάζ, γιατί ρεπορτάζ μας δίνετε τώρα? Κύριε Γκρινή, εγώ θα σας δώσω το ρεπορτάζ και θα σας πω απλά και τη στάση την οποία κράτησα. Γιατί βεβαίως η κυρία Γκαλφακάκου είναι μηχανικός. Ορισμένα πράγματα τα πιάνει στο φτερό, στον αέρα και είναι λογικό. Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο στον αέρα, αλλά καλύτερα
Όπως δεν πιάνω τα νομικά. Καλή κουβέντα είπε. Μην είναι. Όχι, καλή και τον ευχαριστώ. Απλώς λέω δεν είμαστε κρυμμένοι. Πραγματικά, γιατί η διάσταση είναι ότι και οι μηχανικοί ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι θα γίνει. Ακριβώς. Πάμε, κύριε Κωνσταντινίδη. Γι' αυτό το είπα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Προφανώς. Έχω φέτος τέτοια εξοικείωση με τις ορολογίες και με τον τρόπο σκέψης των μηχανικών και με. Ακόμα και με το θεσμικό πλαίσιο δεν έχω, ας πούμε. Πράγματι ήρθε σήμερα αυτή η εισήγηση, η οποία ήρθε βεβαίως λίγη ώρα πριν από τη συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Mm-hmm. Εγώ το ξέφρασα και εκεί μέσα ότι επιφυλάσσομαι και για την ουσία και για τα ειδικότερα ζητήματα. Και αυτό είναι και ο λόγος που ψήφισα και λευκό. Δηλαδή, ολοκληρωμένα θα εκθέσουμε την θέση της Λαϊκής Σπύρωσης την Δευτέρα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω λίγο ότι είναι και κάπως πρέπει να το σκεφτεί και ο κόσμος εδώ. Ότι γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι στηρίζουμε. Γιατί ό,τι χάνεται δεν ξανάρχεται. Και τουλάχιστον δεν ξανάρχεται εύκολα. Κοινόχρηστοι χώροι, κοινόχρηστες και κοινοφελείς εγκαταστάσεις, σχολεία, κολυμπητήρια, ο χώρος εκεί στο τέταρτο διαμέρισμα που στεγάζει αίθουσες πολιτισμού και οι λειτουργίες του Δήμου κτλ. Χώροι πρασίνου. Δεν είναι εύκολο άμα τους χάσεις να τους ξαναβρεις. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη σχεδία και το αναφέρετε. Ναι. Το αναφέρω σαν μια προσπάθεια να περιγράψω λίγο το πλαίσιο των κριτηρίων με τα οποία τοποθετούμαστε. Mm-hmm. Και όταν το λέω, το εννοώ κιόλας. Άμα το είχα διαβάσει και το είχα μπροστά με άρθρο και με τέτοιο, θα σας το φέρνα και εδώ και θα σας το κουνούζα, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά επειδή ήταν πολύ λίγος ο χρόνος, επιφυλάχθηκα και επιφυλάσσουμε και σαν. Δηλαδή, κατάλαβα ότι καταρχήν ο Δήμος λέει ναι, προχώρα και πάμε σε δεύτερη φάση να δούμε τη μελέτη. Να γράψουμε, να σβήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε στο τελικό OK, ας πούμε. Νομίζω ότι και τη Δευτέρα αυτό θα είναι το χαρακτήρα της συζήτησης. Εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, είναι γνωμοδοτικό. Τρίτη θα τελειώσει το δημοτικό πάλι. Και εγώ που ψήφισα ναι, είπα περίπου αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντινίδη. Περίπου λέω. Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, μεν καταρχήν ψήφισα ναι. Ναι, αλλά πάμε σε δεύτερη φάση να δούμε τις λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες γιατί. Καθόλου. Το να κοιτάξουμε το δημόσιο χώρο. Κύριε Τελίδη. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν έχω εικόνα της εισήγησης που περιμένουμε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δύο φορές έχω τοποθετηθεί από την έδρα, από το αναλόγιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Καταρχήν διαφωνώ με δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει ακόμα και από τη διοίκησή μας για τη μεταφορά των σχολείων, καθώς ως εντεταλμένος σύμβουλος για ζητήματα παιδείας είχα και τη σχολική στέγη στην αρμοδιότητά μου και αντιλαμβάνομαι το τι θα πει η προσπάθεια ενδεχομένως να μετακινηθεί ένα σχολείο και να μεταφερθεί σε μια ακτίνα η οποία δεν θα εξυπηρετεί τους πραγματικά ωφελούμενους μαθητές. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Αυτό ήταν κάποιες δηλώσεις που έγιναν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακόμα και από το Δήμαρχο. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό που λέω δεν πρέπει ούτε να είμαστε αρνητικοί, αλλά ούτε να βγαίνουμε μια διαλεκτική η οποία θέλει να σηκώσει το ζήτημα του γηπέδου του ΠΑΟΚ ως το κορυφαίο ζήτημα της πόλης που αν λυθεί η πόλη θα αλλάξει. Πρέπει να δούμε τι προβλέπει ακριβώς το σχέδιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν στα επόμενα βήματα με θεωρητικά. Θα δούμε αν θα υπογειοποιηθεί αυτό, θα δούμε αν χρειάζεται αυτή η έκταση. Να δούμε τι προτείνει ακριβώς ο ΠΑΟΚ και πάνω σε αυτό να εκφράσει ο Δήμος τη σύμφωνη ή όχι γνώμη του. Έτσι ώστε να δούμε και όλη την άλλη διάσταση. Γιατί ξέρετε, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα αναβαθμιστεί η λειτουργία της ομάδας, θα υπάρξει ένα εμπορικό κέντρο. Ακούγονται ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη. Ξέρετε, όπου δημιουργούνται εμπορικά κέντρα σε σημεία στεγασμένα, η περιφερειακή τοπική ανάπτυξη συνήθως καταραίει για διάφορους λόγους. Αυτά μπορούν να τα πούνε και όλα σε αυτοί που κάνουν τις οικονομικές μελέτες. Απλά και η εικόνα του γηπέδου σήμερα είναι τριτοκοσμική, έτσι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι ρήπιο. Είναι ρήπιο. Αλλά πρέπει το σχέδιο αυτό και η πρόβλεψη αυτή να εξυπηρετεί πραγματικά τους σκοπούς για το σημείο που βρίσκεται. Mm-hmm. Και εκεί πέρα είναι μια κατοικημένη περιοχή, κατά την άποψή μου. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Αυτή είναι η πάγια θέση μου και τις δύο φορές που τοποθετήθηκα. Την τελική μελέτη και το τι μας προτείνεται. Και πολύ συγκεκριμένα, όχι έτσι θα δούμε πού θα πάει έτσι το σχέδιο. Πάμε, επειδή ψήφισα το γήπεδο της Chelsea, το οποίο είναι σαν του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι είναι. Σαν του ΠΑΟΚ δεν είναι. Αλλά είναι σε κατοικημένη λίγο περιοχή, είναι γύρω-γύρω. Είναι λίγο καλύτερο. Η περιοχή πώς είναι όμως η διάσταση. Είναι έτσι πυκνοκατοικημένη. Απλά το γήπεδο το χτίσανε σε βάθος. Δώσανε μέσα στη γη πολύ το ένα το διάζυμα με αποτέλεσμα να μπορέσει να πάρει το γήπεδο ύψος, να πάρει τις κερκίδες, τα κλειστά κτλ. Γιατί είναι γύρω-γύρω οικοδομημένο σε όλες τις χώρες. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, θέλω να πω, για να γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Και μιλάμε για μια κατάσταση που έχει χρήματα. ΔΕΘ, ανάπλαση. Άλλο μεγάλο θέμα. Ναι. Το συζητήσαμε. Σήμερα στην Ποιότητα Ζωής πριν έρθουν εδώ στην εκπομπή, γιατί θέλουν να έρθουν εδώ και κάνουν το ρεπορτάζ. Την Παρασκευή γίνεται μια ημερίδα για το θέμα. Μια ημερίδα που έγινε διαβούλευση με υπουργείο, με φορείς κλπ. Ναι. Πολύ χρήσιμο και θετικό. Διότι όπως είπα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω πει και αλλού, η ανάπλαση της ΔΕΘ αφορά όλη την πόλη. Πάλι. Όπως και το ΠΑΟΚ. Ας πούμε, σε κάτι άλλο θα μπορούσε να ήταν ένα τοπικό ενδιαφέροντος θέμα.
ή μιας γειτονιάς μόνο. Όχι ότι αυτό θα ήταν ασήμαντο, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό όταν εντάξει, αφορά κάθε έχει και πραγματικά ναι, όλη την πόλη. Ναι. Γιατί είναι στο κέντρο, γιατί η ανάπλαση που προτείνεται θα επιφέρει αλλαγές σημαντικές. Τι λέει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου? Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με το ίδιο σκεπτικό εγώ και πολλοί άλλοι, εγώ δήλωσα μάλιστα, είπα να καταγραφούν στα πρακτικά, ότι έχω σε επιμέρου σημεία κάποιες αντιρρήσεις ή περισσότερο και ερωτήσεις και αμφιβολίες και όλα αυτά. Αλλά ψήφισα καταρχήν υπέρ, με το ίδιο σκεπτικό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης. Σίγουρα η ΔΕΘ δεν μπορεί να παραμείνει όπως έχει εκεί που είναι. Σίγουρα είναι θετικό το να δημιουργηθεί ένα κομμάτι, 50% λένε, εγώ το βλέπω 40% να είναι στην πραγματικότητα πρασίνου και ελεύθερου χώρου, το οποίο το θεωρώ πολύ θετικό για την πόλη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Τι θα γίνουν τα υπάρχοντα κτίρια, στα οποία διαφωνούν ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων και το Τμήμα Αρχιτεκτώνων. Η μελέτη είναι πολύ συγκεκριμένη. Μένει το παλέ, ο πύργος στον και το τόξο. Και οι αντιδράσεις είναι συγκεκριμένες. Και δεν έχουν πει για το βελίδιο. Ναι. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει για το βελίδιο. Είναι και σχετικά καινούριο. Και υπάρχουν και προτάσεις από αρμόδιους, θα έλεγα, όπως είναι το Τμήμα Αρχιτεκτώνων, ναι, που λένε και για άλλα κτίρια που έχουν ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Επίσης είναι το θέμα ότι όταν λέμε ο συντελεστής δόμης είναι χαμηλός, είναι όντως χαμηλός το 0,60 και το 50% κάλυψη ή 40% νομίζω ποσοστό κάλυψης, αλλά όταν περιορίζεις, αυτό είναι σε όλο το χώρο. Ναι. Οπότε όταν το παραδίδεις ένα κομμάτι ως πράσινο, ως πάρκο, ως ελεύθερο χώρο, όπως ονομαστεί, το υπόλοιπο θα είναι πιο πυκνοδομημένο. Ένα. Και δεύτερον, αυτός ο συντελεστής δόμης μπορεί να σημαίνει είτε 100 τετραγωνικά σε 20 ορόφους, είτε 500 τετραγωνικά σε 5 ορόφους. Μάλιστα. Αυτό μένει να το δούμε, να το δούμε. Πάω στον κύριο Κωνσταντίνη για να προλάβω τον χρόνο λίγο. Σαφώς και είναι σημαντικά. Για το πώς θα καταλήξουμε. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι το γενικό, εγώ ψήφισα υπέρ. Αλλά βασικά ψηφίσατε υπέρ της ανάπλασης. Τώρα το πώς θα γίνει πάλι, ίδιος παρανομαστής με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνομαι. Συγκεκριμένες αντιρρήσεις ή αμφιβολίες, τις οποίες θα καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε, κύριο Κωνσταντίνη, ξεκινώ τώρα, ναι, τους δύο και σε αυτή τη φάση, γιατί είναι μέλη της ποιότητας ζωής, γι' αυτό καταλήγω στον κύριο Τελίδη για να κάνει το σχόλιο. Πάμε. Ναι. Κύριε Γκρινή, ο χώρος της ΔΕΘ και η ανάπλασή του καλείται να ωφελήσει την πόλη, καλείται να καλύψει σημερινές ανάγκες ή έχει σαν σκοπό να υπηρετήσει την κερδοφορία της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται Lexpodeth ΑΕ. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και διαπιστώσαμε, γιατί δεν είναι χτες σημερινά τα ζητήματα αυτά, έχει αρκετό καιρό το σχέδιο αυτό το οποίο συζητείτε και που υπάρχει αυτή η διαβούλευση, είναι ότι εξυπηρετεί το δεύτερο. Μία σειρά από ανάγκες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και από τις συζητήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εισηγήσεις κατά καιρούς των υπηρεσιών και από αυτό που καθένας ή κάθε μία βιώνει μέσα σε αυτή την πόλη, σε βρέφων υπηαγωγικού σταθμού, για παράδειγμα, σε νηπιαγωγεία, σε χώρους άθλησης, σε χώρους πολιτισμού, που ο χώρος της ΔΕΘ, ο χώρος, επαναλαμβάνω, όπως ορίζεται από γεωγραφικές, να το πούμε συντεταγμένες, ο κατά κυριολεξία χώρος, είναι ιδεώδης προκειμένου να καλυφθούν για ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται εντελώς εκτός από τη λειτουργία και από τις προβλέψεις του συγκεκριμένου ειδικού χωρικού σχεδίου. Μάλιστα. Λοιπόν, και θεωρούμε. Βεβαίως τώρα είναι σύντομος ο χρόνος, δεν μπορώ να ενδεχομένως να αναπτύξω σύνολος. Γι' αυτό και λίγο σας πιέζω. Κατάλαβα γιατί με πιέζετε, αλλά θεωρώ. Προφανώς. Όχι, ολοκληρώσαμε, δεν είναι σωστό. Θεωρούμε λοιπόν και το καταψηφίσαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ελπίζω τη Δευτέρα, όσο βασανιστικό κι αν είναι ενδεχομένως και όσες ώρες και να πάρει, να δοθεί ο χρόνος να αναπτυχθεί το σύνολο σκεπτικού. Θεωρούμε ότι εδώ το ειδικό χωρικό σχέδιο αυτό δεν βρίσκεται σε αρμονία ούτε με τις ανάγκες του λαού της πόλης, ούτε με αυτό που λέμε ευρύτερα συμφέρον του λαού της Θεσσαλονίκης. Κύριε Τελίδη. Εγώ να κάνω αρχικά μια επισήμανση για κάτι που ακούστηκε. Η ΔΕΘ και η ΛΕΞΠΟ μπορεί να είναι ΑΕ προς την νομική της μορφή, παρόλα αυτά είναι ο εθνικός εκθεσιακός φορέας. Ισχύει. Λοιπόν, ισχύει. Η εικόνα, όπως είπατε, δεν είμαι μέλος ποιότητας ζωής. Παρ' όλα αυτά, είδα την πρόταση, γιατί και έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Έχουμε τις ενστάσεις μας και εγώ και οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον βρισκόμαστε μαζί και κατά την προεκλογική περίοδο, ο Σπύρος Ουγούγιας, ο Ανδρέας Κουράκης και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στην παράταξή μας. Έχουμε ενστάσεις επί των ζητημάτων της κατεδάφησης των κτηρίων που για μας αποτελούν σύμβολα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και οικοδόμησης. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το δει η διοίκηση. Θα το θέσουμε και τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα εκφράσουμε τη γνώμη μας και εκτιμώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ, που είναι ένα διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε και εκπρόσωπο εμείς ως διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρέπει να αντιληφθεί και να αφουγκραστεί όλες αυτές τις αιτιάσεις. Και πραγματικά ο κ. Κωνσταντινίδης έθεσε την εξής διάσταση, ότι αποτελεί ένα φιλέτο, το οποίο όμως μπορεί να εξυπηρετήσει πέρα από τους οικονομικούς σκοπούς της ΔΕΘ σαν εταιρείας, μπορεί να εξυπηρετήσει και λειτουργίες της πόλης. Τα νηπιαγωγεία, κάποια στιγμή υπήρχε πρόβλεψη να πάει εκεί το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου που άνοιξε πάλι η συζήτηση και εκείνο το ξεχάσαμε και φεύγει και από την Αριστοτέλους και δεν έχουμε που να πάει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Η ΔΕΘ, η ΑΕ προηγούμενα με τη μορφή που είχε, είναι εταιρεία η οποία πήρε αυτό το φιλέτο όχι από κάποια δραστηριότητα, έτσι, την παραχώρησε το ελληνικό κράτος. Πριν βέβαια πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να αντιληφθεί αυτόν τον κοινωνικό ρόλο που είχε τότε, γι' αυτό ενισχύθηκε ως εκθεσιακός φορέας και να ανταποδώσει και στην πόλη. Απ' την άλλη, πρέπει να αναπλαστεί, γιατί περπατώντας με στην έκθεση, νομίζω ότι από κάπου θα σου βγει Βλαχοπούλου. Αυτό, αυτό δεν είναι, ξέρετε, αυτό το ζήτημα δηλαδή, το να αλλάξει πολύ ως δίλημα. Μακάρι να αλλάξει Βλαχοπούλου, εμένα μ' άρεσε. Αλλά δεν θα πάμε στη λογική ότι επειδή πρέπει να αλλάξει κάτι, θα το κάνουμε στο πόδι ή εντάξει. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, όχι, δεν το λέω για σας. Επί της αρχής καταλαβαίνω ότι όλοι στην πέρ της ανάπλασης, απλά πρέπει να συζητηθούν οι όροι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Κύριε Γκρινή, μία παρατήρηση. Η έκθεση δεν πρέπει να τη χάσουμε επίσης. Είναι ένας μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για την πόλη και δεν θα ήταν ευκολία άντε να το κάνουμε πάρκο και σχολεία που είναι πολύ σημαντικά και ας φύγει στην Λαμία, στη Λάρισα, στην Αθήνα. Όχι, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για την πόλη. Δεν λέω ότι το λέει για την πόλη. Όχι, εκφράζεται τον κίνδυνο όμως ότι πολλή κουβέντα μπορεί να το κάψει το φαγητό. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της πόλης και του λαού της πόλης, αλλά και να κρατήσουμε την έκθεση πάλι για την πόλη και το λαό της πόλης και την οικονομική ανάπτυξη. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη θα είναι ούτως ή άλλως και θρησκευτικά αλλά και σε επίπεδο συνεδρίασης όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι τα δύο θέματα μεταξύ των άλλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρίαση το οποίο θα παρακολουθήσετε απευθείας από τη Δημοτική Τηλεόραση. Και θα είναι η προτελευταία πριν τις εκλογές. Η προτελευταία πριν τις εκλογές. Και τους τρεις θα τους βρείτε στα επόμενα ψηφοδέλτια. Τα λέω εν ολίγης γιατί θα κάνουμε και εκπομπές προεκλογικά, αλλά σήμερα είμαστε εκτός νόμου και μπόρεσα να συζητήσω λίγο παραπάνω για τα θέματα της πόλης, γι' αυτό και βιαστήκαμε να κάνουμε αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Τελίδη, την κυρία Καλφακάκου και τον κύριο Κωνσταντινίδη.